Η παράγραφος 2 και το άρθρο 21 του συντάγματος λέει ότι το κράτος φροντίζει και ημερημνά ιδιαίτερα για τους πολύτεκνους και τις πολύτεκνες οικογένειες. Τα τελευταία χρόνια όμως το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή αν δεν βρεθούν ισχυρά κίνητρα και δοθούν κίνητρα στις πολύτεκνες οικογένειες και όχι μόνο, και όλους τους νέους, ώστε να κάνουν παιδιά. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη γερασμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την Ιταλία, με ηλικίες άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το 2011 μέχρι το 2017 ο πληθυσμός στη χώρα μειώθηκε 350.000. Μια πόλη σαν τα Γρεβενά εξαφανίζεται κάθε χρόνο από τη χώρα μας. Το να μην αντιβρούμε στο δημογραφικό είναι ένα σιωπηλό έγκλημα. Δεν θα υπάρξει αλληλεγγύη τα επόμενα χρόνια γενεών. Και φυσικά αυτό θα επηρεάσει και το ασφαλιστικό. Είναι πολύ κρίμα οι ηλικίες των 50 και κάτω τώρα των νέων να μην μπορούν να βγουν τα επόμενα χρόνια σε σύνταξη. Πρέπει να αναθεωρήσουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις κάποιους νόμους και να πάρουν μέτρα ώστε να δοθούν κίνητρα στους νέους να μείνουν στη χώρα αυτή, γιατί η ανεργία τους προωθεί και βγαίνουν στο εξωτερικό, τους σωθεί να φύγουν από τη χώρα, να μην κάνουν οικογένειες, να μην κάνουν παιδιά. Σε ό,τι αφορά τον τοπικό σύλλογο, έχουμε πρόβλημα σαν σύλλογος πολυτέκνων Νεορδέας. Κύριε Μαυρίδη, τα τελευταία χρόνια ο σύλλογός μας παρατηρείται το εξής: να έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες και λιγότερους νέους. Την χρονιά του 2018, τρεις οικογένειες μόνο κάνανε τέταρτο παιδί και γράφτηκαν στο σύλλογο. Αυτό είναι πολύ λυπηρό, γιατί αν οι νέοι δεν μείνουν στην χώρα αυτή, δεν κάνουν παιδιά και δεν γράφονται σε εκάστοτε συλλόγου, τοπικού συλλόγου, γιατί δεν είναι το πρόβλημα μόνο στο δικό μα σύλλογο. Όλη η Ελλάδα το έχει το πρόβλημα αυτό. Σε όλου του πολυτέκνου συλλόγου αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό και έχει υποθεί κάλλιστα και στο τελευταίο συνέδριο που έγινε στην Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να δοθούν κίνητρα, όπω είπα και πιο μπροστά. Κίνητρα τα οποία θα εξασφαλίσουν και θα βοηθήσουν τις πολυτεκνές οικογένειες. Μάλιστα, πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να στηρίξει ενεργά τις οικογένειες που θα κάνουν από 3 παιδιά και πάνω. Με διάφορους τρόπους. Τελευταία, δηλαδή, μας έδωσαν τη δυνατότητα το 30% της επιστροφής των δημοτικών τελών. Ήταν ένα κίνητρο. Είναι καλό μέτρο. Ευχόμαστε όμως το 30% να γίνει 50%. Πολλοί Δήμοι πήραν απόφαση με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και κατάφεραν να δώσουν τη δυνατότητα στις οικογένειες που θα κάνουν από 4 παιδιά και πάνω να δωρεάν εφάπαξε 2.000 ευρώ, καθώς επίσης και ένα μέλος της οικογένειας αυτής να τακτοποιηθεί σε δουλειά. Είτε 8 μήνα είναι αυτά, ή διάφορες άλλες προκηρύξεις που γίνονται στους εκάστοτε Δήμους και τις εκάστοτε περιφέρειες. Τι σας λένε οι πολυτεκνές οικογένειες, λόγω και της κρίσης ενδεχομένως αντιμετωπίζουν ακόμα και ζητήματα επιβίωσης, φυσικά. Δυσκολεύονται να μεγαλώσουν τα παιδιά. Φυσικά, φυσικά. Όχι μόνο να τα μεγαλώσουν και να τα σπουδάσουν. Είναι πολύ δύσκολο μια πολυτεκνική οικογένεια να σπουδάσει ένα και δύο και τρία παιδιά. Στην περίοδο πριν την περίοδο της κρίσης, νομίζω ότι είχαν δοθεί κάποια κίνητρα. 2.000 δηλαδή εφάπαξ στις γυναίκες που θα κάνουν από το τρίτο παιδί και πάνω. Επίσης, η προσλήψη των παιδευτικών ήταν ένα μέτρο το οποίο βοηθήθηκαν πολλές οικογένειες. Και επίσης τα προϊόντα. Τα προϊόντα τα τελευταία χρόνια έχουν κοπεί. Ήταν τα προϊόντα που τα έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πηγαίνουν στους Δήμους και πάγονται μόνο σε αυτά τα μέλη τα οποία είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Και επίσης αυτοί που έχουν χαμηλό εισόδημα. Πολλά όμως μέλη μας δεν πήγαν να γραφτούν λόγω αυθεξίας, δεν ξέρω και ποιο λόγο, και δεν παίρνουν αυτά τις παροχές αυτές. Σαν σύλλογος εμείς ξεκινήσαμε μια δράση τώρα. Μοιάζομαι, ενδιαφέρομαι, λέγεται η δράση. Καλούμε όλους όσους μπορούν και όσους θέλουν να φέρουν τρόφιμα στο σύλλογό μας και την περίοδο των Χριστουγέννων θα μοιράσουμε σε αυτές τις πολύτεκνες οικογένειες που μπορώ να πω ότι αριθμούνται περίπου στην περιοχή μας κάπου στις 400, γιατί ο σύλλογός μας απευθύνεται και στο Βαρικό και στο Εμπόριο και στο Φιλότα και στο Αμύντιο, δεν είναι μόνο η Ορδαία. Περίπου 400 οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα.